Στα δίχτυα λοιπόν της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται σε υποθέσεις αλλά και σε κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών τομολογίων συνολικής καθαρής αξίας 218 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και το ΦΠΑ δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία υπολείπονται αλλού. Είναι πάνω από 40 εκατομμύρια, 48 για την ακρίβεια. Και βέβαια, τι έκαναν ουσιαστικά αυτές οι 27 επιχειρήσεις που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων? Προχωρούσαν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων με αποτέλεσμα να αυξάνουν τις δαπάνες, να μειώνουν τα κέρδη και βέβαια κατά συνέπεια να πληρώνουν λιγότερο φόρο και ΦΠΑ. Οι τρεις πιο χαρακτηριστικές ίσως περιπτώσεις στις 27 επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή μόνο στην Αθήνα για παράδειγμα, είναι μια ετερόρυθμη εταιρεία με έδρα στο βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία ασχολούνταν με την επεξεργασία δεδομένων και διαπιστώθηκε ότι στο διάστημα 2019-2021 είχε λάβει 45 και είχε εκδώσει 115 εικονικά τιμολόγια αξίας 24,5 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ 5,9 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και βλέπουμε και στις κάρτες μας και δύο ακόμα περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα μια μονοπρόσωπη οίκε με έδρα την περιφερειακή ενότητα της Καρδίτσας που ήταν στα μηχανοκίνητα οχήματα, εικονικά τιμολόγια 10 εκατομμυρίων, ΦΠΑ 2,3 εκατομμύρια, όπως και μια άλλη περίπτωση στο κέντρο της Αθήνας, όπου δραστηριοποιούνταν στο χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Επίσης, το διάστημα 2018-2021 είχε εκδόσει 66 εικονικά τιμολόγια αξίας 6,4 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ 700.000. Ραλού Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.